φρίκι και αποτροπιασμός από την αποκάλυψη για την απίστευτη βαρβαρότητα στη Λιγόρτινο που κάνει το γύρο της χώρας, ξεσηκώνοντας οργισμένες αντιδράσεις με εκπροσώπους των φιλοζωικών σωματείων να ζητούν την άμεση έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος των δραστών που είναι γνωστοί στις αρχές. Σε κάθε περίπτωση εδώ πρόκειται για στενή δολοφονία, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ντρεπόμαστε σαν άνθρωποι που γίνονται αυτά τα πράγματα. Αδίστακτοι ζωοκλέφτες που μπήκαν σε ποιμνιοστάσιο για να κλέψουν δύο κατσίκες άρπαξαν χωρίς λόγο και αιτία ένα από τα σκυλιά του κτηνοτρόφου που τους προσέγγισε φιλικά και το κρέμασαν σε δοκάρι. Με το άτυχο τετράποδο να χάνει τη ζωή του βασανιστικά. Να πούμε ότι ξεπερνά κάθε φαντασία. Η φαντασία και η δημιουργικότητα οποιοδήποτε διαστραμμένου μυαλού επιχειρεί να κάνει ή πραγματοποιεί να κάνει κάτι τέτοιο σε ζώο, σε άνθρωπο, δεν έχει όρια. Θα αρχίσει να αποδίδεται δικαιοσύνη για παραδειγματισμό και μάλιστα αυστηρά. Διότι εντάξει, δεν υπήρχε λόγος να κρεμαστεί ένα κουτάβι στα καλά καθούμενα. Για ποιο λόγο, να πω ότι εμπόδιζε στην κλοπή, να το δεχτώ έστω εντός εισαγωγικών. Τις τραγικές σκηνές κατέγραψε καρέ-καρέ η κρυφή κάμερα που είχαν τοποθετήσει οι ιδιοκτήτες του ποιμνιοστασίου για περιπτώσεις ζωοκλοπής. Το βίντεο προκάλεσε σοκ ακόμη και στους αστυνομικούς, με τον έναν από τους δράστες, κάτοικο της ευρύτερης περιοχής, να απολαμβάνει το αποτέλεσμα της φρικαλέας πράξης. Η δολοφονία ζώου είναι απαγχωρισμός ζώου. Η κοινωνία έχει ξεφύγει, όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή εδώ πρόκειται για ψυχοπαθολογία προφανώς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σοβαρά θέματα, έτσι δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να το κάνει κάποιος φυσιολογικός άνθρωπος. Και πολύ περισσότερο μόνο και μόνο για διασκέδαση. Φαντάζει πρωτοφανές αλλά τα περιστατικά ακραίας κακοποίησης και θανάτωσης ζώων αποτελούν δυστυχώς θλιβερό κομμάτι της καθημερινότητας. Εξηγούν έμπειροι κτηνίατροι που έχουν κληθεί να δώσουν μάχες για να σώσουν τη ζωή κακοποιημένων ζώων. Δεν υπάρχει απαραίτητο σεβασμός σε όλες τις μορφές ζωής, ειδικά σε αυτές που είναι ανήμπορες να αντιδράσουν, που γίνονται έρμεα στις διαθέσεις κάποιων για οποιοδήποτε λόγο. Οι δράστες που έχουν ταυτοποιηθεί δεν έχουν συλληφθεί λόγω παρέλευσης του αυτοφόρου, γεγονός που εντείνει τις οργισμένες αντιδράσεις των φιλοζωικών σωματείων και της τοπικής κοινωνίας. Δεν γίνεται το κράτος και τα αρμόδια υπουργεία να το αφήνουν έτσι. Θα γίνει έκρηξη κάποια στιγμή. Είναι κοντά η έκρηξη της κοινωνίας που ασχολείται των πολιτών, που ασχολούνται με τα ζώα. Η φρικαλαία πράξη για την οποία κατηγορούνται και οι δύο αποτελεί κακούργημα το οποίο τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 ετών και χρηματικό πρόστιμο έως 50.000 ευρώ, το οποίο έχει ήδη επιβληθεί και στους δύο κατηγορουμένους.